Ιδέες, νομίζω ότι αυτό είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας που τόσο βάλετε στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, κύριε Μπαργαρώνη, πάνω σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, θέλω να μου κάνετε τα δικά σας σχόλια. Ωραία. Να ξεκινήσω από τα τελευταία τοποθέτηση του κ. Αλεβιζάκη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και θα επανέλθω στην αρχική μου που είπα ότι 125 δις φύγαν το 10, λίγο πριν μπούμε στο μνημόνιο, και το 12 όταν υπήρχε η τρομερή αστάθεια, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Ποιοι τα βγάλαν έξω, κάποια βέβαια έχουν γυρίσει μέσα, και αν αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα νόμιμα χρήματα. Αν είναι νόμιμα χρήματα, μια χαρά. Αν δεν είναι, να φορολογηθούν και από εκεί ίσως βρούμε και τη λύση. Πάμε παρακάτω. Η πάταξη παραγωνομίας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ναι, μεν έχει συρρυκνωθεί το ΑΕΠ, έχει πέσει, περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε. Παραγωνομία όμως είναι μια χαρά. Είναι περίπου στο 30-35%. Δεν κουνάει κανείς. Έχουμε κάνει πρόταση σαν επιμελητήρια να πάρουν σκάνερ να μπουν στις πύλες εισόδου στα Τελωνία. Τόσο απλό. Θα περνάει το φορτηγό, θα σκανάρει και θα βλέπει μέσα τι έχει. Αυτό πράγμα δεν έχει γίνει. Γιατί δεν γίνεται? Είναι τόσο δύσκολο να γίνει? Πρόσφατα η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου χάρισε στο Μπρομαχώνα των Σερών, αυτό το κράτος δεν το αποδέχτηκε. Λοιπόν. Τι να αποδεχτεί. Και μετά θα σταματήσουν τα άλλα συντονίσει. Γι' αυτό. Λοιπόν, 30, όσο είναι 30-35%, δεν παντού σε όλα τα κράτη υπάρχει παραοικονομία, αλλά εντάξει, 5-10% όχι στα δικά μας νούμερα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ατσαλάκη, πάρα πολύ σωστά το είπε, ότι θέλουμε ένα σταθερό περιβάλλον για να υπάρξει επενδύσεις. Επενδύσεις όμως. Ξέρετε πόσο έχουμε ταλαιπωρηθεί για να φτιαχτεί ένα βιοπάδο πέρα? 7-8 χρόνια. Και ακόμα δεν έχουν μπει ακόμα τα μηχανήματα να φτιάχνουν. Όταν θα έπρεπε με fast track διαδικασίες, αν θέλουμε να ξαναβάλουμε τη χώρα μπροστά, να δουλέψουν οι μηχανές, πολύ σωστά και με σχέδιο, γιατί αν πάτε στο Κιλκίς θα κλαίτε, οι μισές βιομηχανίες έχουν φύγει και έχουν κλείσει. Και είναι να μην φύγουν. Και είναι να μην φύγουν με 10% φορολογική παράδοση. Ή τίποτα. Μπράβο. Και αυτός που κάθεται εδώ πρέπει να του κάνουμε άγαλμα. Έτσι. Δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς είναι. Ήρωες. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διασυνοριακά πάνω. Απλά εμείς δεν το βλέπουμε εδώ γιατί είμαστε Κρήτη. Πάρα πολλά εκατομμύρια φεύγουν από τους πολίτες της χώρας μας, οι οποίοι πάνε, αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και ξαναγυρνάνε πίσω. Σκόπια, Βουλγαρία, Αλβανία. Και Τουρκία. Να με συμπαθάτε, αλλά μια παρατήρηση. Η ντομάτα που φεύγει από την Κουντούρα είναι πιο φτηνή στη Βουλγαρία και πιο ακριβή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τι σημαίνει? Ίδια ντομάτα, στην ίδια τιμή πουλιέται από την Κουντούρα, από το Τιμπά και τα λοιπά. Με συγχωρείτε, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε σοβαρό ηλεκτρικό μηχανισμό. Και ο κύριος Χατζηδάκης με τα μέτρα το έχει πατάξει τα καρτέλ. Εγώ σας λέω ακριβώς και τι, άστε τον κύριο Χατζηδάκη, με λοιπόν, αυτός έδειξε εντάξει, την ήταν, εντάξει, ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν επενδύσεις ή στον τουρισμό, παλεύαμε 4 χρόνια να βγει από το σιρτάρι το νομοσχέδιο για τον τουρισμό υπαίθρου, ο οποίος ανοίγει όλο το θεματικό. Και επιτέλους το καλοκαίρι ψηφίστηκε. 4 χρόνια όμως γιατί να αγωνίζει για να ψηφιστεί το αυτονόητο, ας πούμε. Ή δεν έχει προστατευτεί το ελληνικό εμπόριο. Αυτό είναι σίγουρο. Έχουν μπει τα πάντα μέσα. Ζητάμε λοιπόν σαν επιμελητήριο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε 80 εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουμε στα Χανιά. Και ζητάμε τι από τους εμπορικούς ακολούθους που έχουμε και πληρώνουμε πανάκριβα σε κάθε χώρα. Να κάνουν μια μελέτη για το ποιες είναι οι καταναλωτικές ανάγκες ή πώς θα μπει το προϊόν μέσα, σε ποια συσκευασία. Ποια χρώματα βοηθούν, γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά της ήθη, έθιμα και όλα αυτά, για να μπορούν ή να μας δείξει το δρόμο, να μας φέρει σε διασύνδεση με τους σούπερ μακετάδες ή με τα δίκτυα διανομής. Κάποιοι εμπορικοί ακόλουθοι το σέβονται και το κάνουν, αλλά είναι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι για διακοπές ή κάνουν άλλου τύπου εμπόριο, δεν ξέρουμε. Ζητάμε λοιπόν από το Υπουργείο Εξωτερικών να δώσει εντολή να κάνει μία έρευνα αγοράς φυσικά το κόστος στην χώρα που είναι ο κάθε εμπορικός ακόλουθος, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς από πίσω να μπούμε. Και να μας βοηθήσουν. Οι εξαγωγές γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα, από μόνοι τους οι άνθρωποι που παλεύουν. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια πουθενά. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε αύξηση των εξαγωγών που και τα διπλάσια να παράξουμε σαν Χανιά, μπορούμε να τα διαθέσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αγορές έξω είναι ανοιχτές στα ελληνικά προϊόντα. Πρέπει να βοηθηθούμε. Και πρέπει και εκεί, πρόσφατα ήρθε ο κύριος Μελάς, ο Γενικός Γραμματέας του Αγροτική Ανάπτυξη. Και του είπαμε ότι το Υπουργείο σου πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται το Υπουργείο σου υγειοπόνη να είναι στην Αθήνα και εδώ πέρα μην υπάρχει τίποτα. Δεν υπήρξε ποτέ πρόγραμμα από αυτό το Υπουργείο. Το μόνο που υπήρχε ήταν πάρτε την επιδότηση. Και δημιουργήσαμε επιδοματικούς αγρότες, παύλοι επιχειρηματίες. Επίσης, αν γνωρίζετε ότι στη Γαλλία και στη Δανία πρόσφατα είχαμε με το Πολυτεχνείο μια πολύ ωραία
η Μερίδα, έχουν αγροτικό επιμελητήριο, έχουν συμβούλους επιχειρήσεων, όπως θα μπορούσαν να ήταν οι φοιτητές του ΜΠΔ, ο κάθε αγρότης. Δεν είναι ο αγρότης που απλά έσκαψε τη γη, έβγαλε το προϊόν που είναι φανταστικό, αλλά από εκεί και πέρα τον εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Υπάρχει δίπλα του ένα σύμβουλος, φτηνός, ο οποίος θα του πουλήσει την παραγωγή. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη χώρα, ένα άλλο τρομερό που έχουμε είναι ότι πρώτα γίνονται επενδύσεις και μετά λέμε τι θα τα κάνουμε. Όχι. Πρώτα πρέπει να κλείνουμε τα συμβόλαια, τις συνεργασίες, το πού θα πάνε τα προϊόντα για να γίνουν και επενδύσεις. Εάν λοιπόν δεν έχουμε σταθερό περιβάλλον, πολιτικό, οικονομικό, φορολογικό, το οποίο θέλει μείωση οπωσδήποτε, το 70% είναι τρομερό, άρα αν δεν κλέψεις δεν μπορείς να επιβιώσεις κιόλας σε αυτή τη χώρα, και πάταξη γραφειοκρατίας, η οποία συνεχίζει να υπάρχει. Η γραφειοκρατία συνεχίζει να υπάρχει. Δεν θα μπορέσουμε να πάμε κάπου. Επίσης, κλείνοντας, να πω ότι χρειάζεται αναθεώρηση συντάγματος, αυτό το ακούσαμε και χθες το βράδυ, διότι πρέπει να αλλάξουν πραγματικά πολλά πράγματα και η δημοκρατία μας να βρει άλλα βήματα, όπως και το θέμα των χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων νόμων, οι οποίοι μας δυσκολεύουν την καθημερινότητα, τη ζωή μας, την επιχειρηματικότητα, οτιδήποτε. Κύριε Τσαλάκη. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο τη συζήτηση από μια πιο μεγάλη εικόνα και να δούμε λίγο πρώτα τη θέση της Ελλάδος στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης της Κίνας και της Ινδίας. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι μέχρι πρώτη το 10%, μάλλον το 5% του πληθυσμού της Αμερικής παρήγαγε περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το άλλο 5% περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης, λίγο παραπάνω, παρήγαγε το άλλο 25%. Δηλαδή, η Ευρώπη και η Αμερική παράγουν το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, απειλείται πλέον. Σε λίγα χρόνια αυτή η αναλογία θα αλλάξει. Έχει αρχίσει και διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή ένα τόξο μεταξύ Καναδά, Αμερικής, Ευρώπης, Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ένα βόρειο τόξο. Το οποίο θα ξεκινήσει μια μορφή συνεργασίας για να αντιμετωπίσουν όλο τον νότιο τόξο, όποιο να είναι αυτό, το οποίο έχει μέσα και κάποιες θρησκευτικές χρειές όσον αφορά τα παγκόσμια τεκτενόμενα. Τώρα, η Ευρώπη με την Αμερική έχουν ήδη ξεκινήσει ένα σχέδιο το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και σε αυτό ήθελε να μπει και η Τουρκία και έχει πάει πολλές φορές ταξίδι ο Ερντογάν στην Αμερική για να τη βάλουν μέσα, για να κάνουν μια ζώνη ελεύθερη εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, η οποία θα αυξήσει περίπου το ΑΕΠ της Ευρώπης κατά 162 δις και γύρω στα 90 δις το ΑΕΠ της Αμερικής. Δηλαδή βλέπουμε και γίνονται πλέον συντονισμένες προσπάθειες πολύς μακροχρόνιας πνοής. Μέσα σε αυτό το χώρο η Ελλάδα πρέπει να δει με διαφορετικό μάτι τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε την Ευρώπη αλλά και τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δηλαδή, εμείς παλαιότερα είχαμε ξεκινήσει με συστήματα έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από παντού και χάναμε συνεχώς έδαφος, ενώ άλλες χώρες παίρνανε έδαφος, μπαίνανε μέσα στα όργανα διοίκησης, επηρεάζανε τα όργανα διοίκησης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες, θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν κάποιους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες που θα απαιτεί η επόμενη τραπεζική ένωση που έχει ήδη ξεκινήσει και η πολιτική ένωση. Μέσα σε αυτούς τους κανόνες θα είναι ότι δεν θα μπορεί ο κάθε πολιτικός να υπόσχεται γη και ύδωρο δεν ξέρω τι, να μας παίρνει τους ψήφους, να βγαίνει στο κράτος και να το ξαναξεχαρβαλώσει όπως δημιουργήθηκε αυτό το ξεχαρβάλωμα στην ουσία τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θα υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός από την πλευρά της Ευρώπης σε όλα τα θέματα των προϋπολογισμών και είδατε και τι συνέβη στη Γαλλία και τι συνέβη και σε εμάς και σε άλλες χώρες. Το ζητούμενο για μας είναι να δούμε τι είναι αυτό που εμποδίζει την ανάπτυξη. Και δυστυχώς σε κάθε... αυτό δεν το έχουμε δει καθόλου. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική θεωρία, που είναι η θεωρία του Μαρκούρ Όλσον, ο οποίος είναι ένας πολύ κορυφαίος οικονομολόγος, ο οποίος έχει αναφέρει το παράδοξο γιατί οι κοινωνίες δεν γίνονται καινοτόμες και οι οικονομίες κατ' επέκταση. Τι είναι αυτό που εμποδίζει την οικονομία να γίνει καινοτόμα. Και αυτό που εμποδίζει ουσιαστικά μια οικονομία να γίνει καινοτόμα είναι μικρές ομάδες συμφερόντων που έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και ελέγχουν και ουσιαστικά κυβερνούν. Mm-hmm.
Και αυτές οι ομάδες είναι κάποια καρτέλ επιχειρήσεων, είναι κάποιες συντεχνίες, είναι κάποια λόμπι που βρίσκονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και υποστηρίζονται και από όλα τα κόμματα. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και πρέπει να το τρέξω, η δικιά σας θέση για το από εδώ και πέρα. Η δικιά μου θέση το από εδώ και πέρα είναι αν καταφέρουμε και δημιουργήσουμε μια πολιτική σταθερότητα που απαιτεί συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Εδώ έχει φτάσει στο σημείο η Γερμανία που δεν έχουν πρόβλημα και συνενούν τα κόμματά τους και εμείς δεν μπορούμε να συνενέσουμε και αφήσουμε πλέον το κομματικό συμφέρον που αυτό μας κατέστρεψε έναντι του εθνικού συμφέροντος. Υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον για την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα κατάφερε αυτή τη στιγμή με αυτό το τεράστιο κόστος της ανεργίας να μην χρειάζεται παραπάνω χρήματα από ό,τι ξοδεύει. Άρα δεν χρειάζεται δανεικά πλέον. Τα μόνα δανεικά που θα χρειαζόμαστε είναι όταν λύγει ένα δάνειο να πάρουμε δάνειο να το ξεπληρώσουμε. Και επειδή τα δάνεια έχουν μεταφερθεί πάρα πολύ μακριά, πάνω από 30 χρόνια, όχι, και επειδή ναι. Τα περισσότερα. Στα 10 επόμενα χρόνια θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα, άμα δεν μπει η παραγωγική μηχανή του τόπου. Επειδή αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι μόνο η τόκη των δανείων, που είναι 5-6 ετίες, που μπορούν να μειωθούν και άλλο, και επειδή ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη τα τρώει τα δάνεια έτσι όπως νομίζω ότι έχουμε και πληρωμές στην επόμενη δεκαετία. Σημαντικό είναι και το χρεώσιμο. Αρκεί να μπορούμε να δανειστούμε να τα ξεπληρώσουμε. Έτσι, οι πληρωμές που έχουμε αρκεί να μπορούμε να δανειστούμε. Για να μας δανείσουν. Θα συμβούν τόσα πολλά μέχρι τότε που ακριβώς. Νομίζω ότι. Κύριε Αρτεμάκη. Λοιπόν, κλείνοντας, τέσσερις βασικές παραδοχές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Το πρόβλημα πλέον της Ελλάδος δεν είναι πρόβλημα συστημικό για την Ευρώπη. Άρα, αν προσέξουμε και τη συμπεριφορά του διεθνή τύπου στα τελευταία που συμβαίνουν στην Ελλάδα, η απασχόλησή του είναι πολύ περιορισμένη. Άρα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε. Την πολυτέλεια να πουλάμε τσαμπουκά. Mm-hmm. Το λέω σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις εκείνες που νομίζουν ότι με τον τσαμπουκά θα λύσουν το πρόβλημα το ελληνικό. Το χρέος, αν θέλουμε να γίνουμε ευρωπαϊκό, να γίνει ευρωπαϊκό, όπως είναι πρόταση σειράς κομμάτων, θα πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες δραστηριότητες μας, έτσι, ευρωπαϊκές. Άρα να εγχωρήσουμε μεγαλύτερη εθνική ανεξαρτησία και εδώ πέρα υπάρχει χοντρή αντίφαση. Δηλαδή, ζητάς να γίνει ευρωπαϊκό το χρέος, από την άλλη μεριά αντιστέκεσαι σε περιπτώσεις που έχεις μεγαλύτερη Ευρώπη να γίνουν ορισμένες. Ο προϋπολογισμός, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να γίνει αμέσως να πάει στην δικαιοδοσία εξ ολοκλήρου της Ευρώπης. Παρόλο ότι με τις τελευταίες τροποποιήσεις, ας πούμε, εντάξει, ελέγχεται και λέει γνωμοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι το ελληνικό χρέος για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020 είναι βιώσιμο. Είναι βιώσιμο με τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει όσον αφορά τα τοκοχρεωλήσια και το πολύ χαμηλό. Αν λοιπόν εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα και μπούμε στη διαδικασία και αυξήσουμε σημαντικά την παραγωγή βάση της χώρας και παράγουμε πολύ περισσότερα από ό,τι παράγουμε σήμερα, έτσι, νομίζω ότι οι συγκυρίες είναι ευνοϊκές. Άρα πρέπει να μετατοπιστεί για το πολιτικό σύστημα η συζήτηση στο κομμάτι ανάπτυξη. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και τελειώνοντας, το περγαμόντο ήθελα να πω προηγούμενα, σαν προϊόν. Το περγαμόντο. Το λέω γιατί τα Χανιά είναι νομός με μεγάλη παραγωγή εσπεριδοειδών. Έτσι, πρέπει να δούμε. Βέβαια, είναι θέματα άλλη συζήτηση. Είπε και ο κ. Μαργαρώνης πολλά πραγματάκια. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ζητηματάκια. Να φύγουμε λοιπόν από το γενικό, να πάμε στο ειδικό. Να εξειδικεύσουμε ορισμένα ζητήματα για να καταλαβαίνουν και η κοινωνία και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν τι συγκεκριμένες προτάσεις γίνονται. Εννοείται αυτό που έλεγε ο κ. Σατσαλάκης προηγούμενα, προτεραιότητα έχει η μεγάλη εικόνα. Οι συγκλονιστικές αλλαγές που γίνονται στην παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκείνο το σημείο και πιστεύουμε ότι σαν το Μπερντέ του Καραγκιόζη θα συνεχίσουμε να πυροβολούμε και να θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί στην Ευρώπη κτλ. Έχουμε χάσει το τρένο. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ. Κλείνουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Άσχετα αυτούς που φέρνουν τον κακό. Συνεχώς λένε ότι δεν θα πω ότι έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε. Θεωρώ ότι την επάρκεια του επιστημονικού δυναμικού την έχουμε στον τόπο μας. Οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα εργατικοί. Πρέπει να διαλέξουμε και τους ανάλογους πολιτικούς ηγέτες που μας αρμόζουν, ώστε να διοικηθεί ο τόπος. Θεωρώ ότι μπορούμε να παράγουμε πάρα πολλά πράγματα, μπορούμε να μεταποιούμε πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται μόνο να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα για να προχωρήσει ο τόπος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Την ερχόμενη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Αν όλα πάνε καλά και ο προγραμματισμός δεν αλλάξει, την ερχόμενη Δευτέρα κοντά μας θα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούπα. Καλή σας νύχτα.